σε πορεία ενδυμικότητας βρίσκεται ο κορονοϊός, όπως τονίζει με δηλώσεις του ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης. Ο ίδιος, μιλώντας στο ethnos.gr, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Τα συμπτώματα είναι συνήθως ελαφρά και αυτό δείχνει ότι βρίσκεται σε πορεία ενδυμικότητας ο ιός. Τα στοιχεία ερευνών αυτό δείχνουν. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, στις αρχές του 2020, νοσηλευόταν το 5% των ασθενών με κορονοϊό, ενώ τώρα νοσηλεύεται το 5% της χιλίης. Επίσης, οι θάνατοι μεταξύ των ασθενών με κορονοϊό στο πρώτο κύμα έφταναν το 1%, ενώ πλέον βρίσκονται στο 1% της χιλίης. Επίσης, σήμερα το 70% των διασωληνωμένων είναι άτομα άνω των 65 ετών και το υπόλοιπο 30% ηλικίας 40 έως 65 ετών, τα οποία ωστόσο έχουν συνοσηρότητες. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι στοιχεία που δείχνουν πορεία ενδυμικότητας του ιού». Ο ίδιος, αναφερόμενος την επόμενη ημέρα, διαχώρισε κατά τα φαινόμενα τη θέση του από τις υποχρεωτικότητες και τον οριζόντιο εμβολιασμό, λέγοντας τα ακόλουθα: «Εκτιμώ ότι για το ερχόμενο φθινόπωρο δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε εμβόλιο που θα αντιμετωπίζει όλα τα τροποποιημένα στελέχη του κορονοϊού. Εκτιμώ, χωρίς να το λέω αυτό με βεβαιότητα, ότι τότε θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο μόνο οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με συνοσηρότητες».